που λειτουργήσε πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Έχετε νιώσει ποτέ την ανάγκη να ζητήσετε κάποια συγγνώμη για αυτά που πέρασαν κάποιοι άνθρωποι τις ημέρες που ήταν ο πατέρας σας, για παράδειγμα, βασιλεύς, και ενώ τις εξορίες. Δεν αξίζει να ζητήσεις συγγνώμη για κάτι το οποίο δεν ξέρεις τι να ζητήσεις. Θα πρέπει να είναι σε ένα ειδικό θέμα, όπως έχω πει ότι επανειλημμένως ότι έκανα λάθος με τις επιστολές. Σε κάτι τέτοια πράγματα που θυμάσαι, που συμβαίνουν. Ήθελα να πω για το γενικότερο φαινόμενο ότι κάποιοι άνθρωποι υπέφεραν. Λόγω του ψυχρού πολέμου, λόγω των συνθηκών, λόγω όλων αυτών, υπέφεραν όμως. Και κυρίως ήταν άνθρωποι αριστεροί, βεβαίως. Εσείς αισθάνεστε μια ανάγκη να τους πείτε μια συγγνώμη? Τουλάχιστον, κύριε Παπαγγελά, να κάνεις τη μεγάλη προσπάθεια να μην ξαναγυρίσει αυτό. Γιατί τώρα ζητήσεις συγγνώμη για ένα τέτοιο πράγμα, τι αξία έχει? Έχει μία αξία, αν μου επιτρέπετε, υπό την έννοια ότι κατασυγάζονται κάποια πάθη τα οποία κι εσείς νωρίτερα παραδεχθήκατε ότι σε ένα βαθμό μπορεί να υποβόσκουν ακόμη, ακόμη και σήμερα. Μπορεί να υποβόσκουν σε ορισμένους άνθρωπους, αλλά η κατάσταση της ζωής είναι τέτοια που σιγά σιγά αυτά πέφτουν, φεύγουν. Ήδη γίνονται κινήσεις και είμαστε... Ο μόνος τρόπος να σωθούμε είναι να ενωθούμε. Και η προσπάθεια, ας πούμε, η χθεσινή της κυβερνήσεως και η προσπάθεια της αντιπολίτευσης, εάν αυτοί οι δύο μπορούσαν να τα βρούνε, θα δούμε χρυσές μέρες. Χρειάζεται πραγματικά μία τεράστια προσπάθεια συμφιλίωσης και να φτιάξουν κοινό σχέδιο για τα εθνικά θέματα. Επειδή